charge. Με 14 αγώνες, 13 νίκες, είναι 34 χρονών, από τη σχολή Fighters, την αλυσίδα Fighters πλέον, γιατί πρόκειται για πάρα πολλές σχολές, με προπονητή του, τον ομοσπονδιακό προπονητή, Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο. Τον βοήθησε στην προετοιμασία του από τη Health Lab και ο Φώτης ο Στεφανής. Θανάσης Butterfly Καρούσος. Γιώργος Μιχαηλίδης, διαιτητής του αγώνα. Καλή τύχη και στους δύο. Τρίτος επαγγελματικός αγώνας. Περνάμε πλέον στην μάχη Ολλανδίας-Ελλάδας. K1 Rules στα 70 κιλά, 3 γύρι των 3 λεπτών. Ο Έλληνας πρωταθλητής, Θανάσης Butterfly Καρούσος, εξαιρετικό σίγουρα το μάτς. Και απέναντί του ο Ζόρντι Λαρέτ από την Ολλανδία και από το σπουδαίο, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο γυμναστήρια, αν όχι το μεγαλύτερο, Mike Gym. Τι να μιλάμε για Mike Gym, έτσι, με τον Πασενέρ μέσα να έχει Μπατ Χάρι, Μάνχοφ, Σένκο, να έχει τα μεγαλύτερα ονόματα. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στη δράση και αρχίζει το ξύλο. Τυπήματα του Λάρτ έχει πάρει ο Τζόρντι Ολάρτ, ο 18χρονος Ολλανδός, έχει πάρει κατευθείαν δράση με χτυπήματα. Και το χαρακτηριστικό παιχνίδι του Καρούσι, βήματα πίσω, χτυπήματα, μαζεύω σημεία. Και όταν βρω ανοιχτό χώρο και χρόνο, πηγαίνω για το σερί μου. Βέβαια, βέβαια. Ο επωνεζόμενος Butterfly. Είδαμε τώρα πόσο ωραία πέρασε δεξιά του κόντρα πάνω, ακριβώς στην είσοδο του Λάρετ. Ο Καρούσος. Ο Ολλανδός μπορεί να είναι 18 χρονών, αλλά έχει μαζέψει αρκετούς αγώνες. Πρόκειται από έναν πολύ σκληρό αγώνα που έκανε στις 15 Νοεμβρίου στη Γερμανία στο Ζίνκεν. Στη γωνία του Καρούσου ο Αθανασόπουλος, ο σπουδαίος δάσκαλος από τη σχολή Fighters. Μια εξαιρετική σχολή. Είδαμε ένα πολύ ωραίο εσκίφ τώρα από τον Καρούσο πάνω στο αριστερό κροσέ του Λαρέτ. Λαρέτ, ο οποίος είναι πραγματικά ένας αθλητής πολύ δυναμικός. Κινείται συνήθως στην ευθεία, άρα η στρατηγική του είναι ευθεία χτυπήματα για είσοδο μόνο. Ξεχνάει να βγει, οπότε εκεί μπορεί ο Καρούσο να μαζέψει πολλά σημεία. Έτσι, έτσι, όπως και μάζεψε τώρα με ένα φανταστικό λόγο και ένα πολύ ωραίο αριστερό κροσέ, ακριβώς πάλι στην είσοδό του.
Πραγματικά, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να προσέχει ο πανέμπειρος 34χρονος Παγκρατιώτης, ο Θανάσης Καρούσος. Θανάσης Καρούσος, ο οποίος είναι όπως το παλιό καλό κρασί, κάθε χρόνο βάζει καινούργια πράγματα στο παιχνίδι του και ολοκληρώνεται. Και ανεβάζει κατηγορίες. Μην ξεχνάμε ότι είχε ξεκινήσει στα 65, πήγε 67 και τώρα είναι 70. Και κάτοχος παρακαλώ επαγγελματικών ζωνών και των Urban Fighters και της Scorpion. Πολύ καλός αθλητής, πάρα πολύ καλός αθλητής. Ολοκληρωμένος. Ο Λαρέτ ψάχνει, όπως είπαμε, πάνω στον άξονα να περάσει κυρίως το δεξί direct αναφορικά με τα χέρια και το αριστερό round kick του, high round kick, το οποίο είναι και το όπλο του. Ανταποδίδει εδώ βλέπουμε ο Καρούσο. Άμεση πάντα η απάντηση του Καρούσο, ο οποίος πάρα πολύ σωστά περιμένει, σημαδεύει και μαζεύει τα σημεία. Πολύ καλή ελληνοολανδική μάχη. Ο πιτσιρικάς, ο Τζόρντι, έχει πάρει πραγματικά το κέντρο ring. Τώρα ανεβαίνει ο Καρούσος. Και ένα αγώνα τώρα πάνω στο clinch από τον Λαρέτ. Κανένα πρόβλημα για τον Καρούσο. Βλέπουμε πόσο πολύ φορτώνει το δεξί direct ο Λαρέτ. Και πάρα πολύ σωστά, με το βήμα πίσω, τον αδειάζει συνέχεια ο Καρούσος. Μα αν δεν δούμε δράση τώρα στα 70 κιλά, Χρήστο, πού θα τη δούμε? Είναι πραγματικά μια πολύ εντυπωσιακή κατηγορία. Με πάρα πολύ καλή τεχνική από όλους. Πολύ ωραίο πέρασμα. Άλλο ένα χτύπημα, ένα δεξί του Θανάση, του Καρούσου. Ένα από τα χρυσά παιδιά των Fighters Αθανασόπουλος. Και τέλος του πρώτου γύρου. Γιώργο, να πούμε λίγο για την υποστήριξη από το ιατρικό κέντρο. Βέβαια, βέβαια. Ιατρικό κέντρο πάντα κοντά σε όλους τους μαχητές και τους Fighters του No Limits 25. Με τον Δημήτρο Χιώτη, τον Κελέκη, τον Χατζή. Δωρεάν λοιπόν η περίθαλψη και το checking του ιατρικού κέντρου. Το τσέκι, Γιώργο, που είναι το σημαντικότερο για μια επαγγελματική διοργάνωση. Φανταστικό, δεν νομίζω. Πριν μπει ο αθλητής, τι έχει, ώστε να προλάβουμε ενδεχόμενο πρόβλημα υγείας. Αυτά είναι καινούργια πράγματα στο κομμάτι τουλάχιστον του kickboxing. Και βέβαια, ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ στον πρόεδρο του ομίλου, του ιατρικού κέντρου, τον Γιώργο τον Αποστολόπουλο. Οι οδηγίες που δόθηκαν στους δύο αθλητές. Να πούμε στη γωνία του Τζόρντι του Λαρέτ είναι ο Ντασίλβα, θα λέγαμε Πορτογάλος και βοηθός προπονητή του μεγάλου Mike Passaner. Στο Mike James, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Καταπληκτικό γυμναστήριο. Τρομερό γυμναστήριο. Λοιπόν, να πούμε επίσης και κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Θανάσης, ο Καρούσος, ένα από τα χρυσά παιδιά, όπως λέγαμε, της ομάδας των Fighters Αθανασόπουλος, τον βλέπουμε πάντα, τον στηρίζουν τα νοκλήμους. Τον είχαμε δει και στο 23 με εκείνο το φοβερό νοκάουτ που είχε απέναντι στον Τούρκο τον Μελίν τον Μες. Έτοιμοι για το δεύτερο γύρο λοιπόν. Γιώργος Μιχαλίδης διαιτητής. Και Λαρέτ πάλι ψάχνει να κλείσει στις γωνίες τον Καρούσο. Ο Καρούσος πολύ έμπειρος, ουσιαστικά παίρνει σημεία, βάζει είναι στο σακούλι. Είναι το παιχνίδι του Θανάση αυτό. Ακριβώς. Ένας αθλητής ο οποίος έχει πάρει και θέσεις, έχει πάρει τρίτη θέση στο Μεσογειακό της Βάγου και τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό. Πολύ καλός και ανερχόμενος αθλητής, σιγά σιγά έκτιζε για να βρεθεί σε αυτή την ηλικία του 34. Σωστά, σωστά. Είδαμε τώρα ένα αριστερό low και κατευθείαν με το πάτημα το δεξί direct. Είναι επικίνδυνος ο μικρός ο Τζόρντι Λαρέτ, παρόλο τα 18 του και με προπόνηση βέβαια μέσα στο Amsterdam και στο Mike Gym. Με τόσους καλούς αθλητές ως sparring partners, μόνο πολύ καλός μπορεί να γίνεις. Έτσι, τα Σίλβα εδώ, προπονητής του. Αριστερό δεξί, πολύ ωραίο βήμα πίσω και εύστοχη αποφυγή από τον Καρούσο και στο βάσιμο αριστερό δεξί, πολύ καθαρά σημεία. Καθαρότατα και πέρασαν και τα δύο. Δεν φαίνεται βέβαια να ανησυχεί ο Λαρέτ, ο Τσιρικάς. Από κοντά εδώ ο Κώστας, ο Θανασόπουλος. Ωραία αποφυγή τώρα από τον Λαρέτ, με βήμα πίσω και ελαφρύ σπάσιμο από τη μέση, κατευθείαν δουλειά με τα πόδια, με τα kicks, με τα low kicks. Πολλά σημεία και από τους δύο αθλητές. Πραγματικά έχει ανάψει αυτό το μάτς. Πολύ ωραίο. Αυτό κι αν ήταν. Πέρασμα με το αριστερό του κροσέ, ανοιχτό αριστερό κροσέ από τον Καρούσο. Καθαρό σημείο. Βλέπουμε ότι ο Λαρέτ κατεβάζει συνέχεια το δεξί του χέρι. Οπότε και έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να περάσει τα κροσέ του Καρούσο. Και άλλα δύο χτυπήματα. Ακριβώς αυτό που είπες έγινε και πράξη. Ανταποδίδει όμως, σκληρός ο μικρός, ο Λαρέτ. Ο Θανάσης περνάει και είναι μπροστά στα σημεία, αλλά εδώ, σε αυτό το γύρο τουλάχιστον, ο Λαρέτ δεν κάνει βήμα πίσω. Γενικά δεν κάνει μάπες ο Λαρέτ.
αλλά αυτό ουσιαστικά ευνοεί το πολύ έμπειρο και πολύ καλό στο μάτι Καρούσο. Και αν προσέξεις, αυτοί οι Ολλανδοί δουλεύουν και τις δύο τις πλευρές τους. Αν είναι δυνατόν, παίζει και με δεξιά και με αριστερή. Καταπληκτικός ο Τσιρικάς. Καρούσος, ο οποίος έχει πάρει τώρα το κέντρο του ring, πολύ θέλει να ξεκινάει από εκεί δηλαδή την άμυνά του και έπειτα να βγάζει αντεπιθέσεις. Και παίρνει σημεία, όπως είδαμε αυτό το δεξί εσωτερικό λάξιμα, low kick, μάλλον διπλασιάζει τα σημεία του, μάλλον ένα εξωτερικό low kick, πάντα ο Καρούσος μπροστά. Clinch τώρα, θα τους χωρίσει λογικά ο διαιτητής, όντως αυτό συμβαίνει. Πολύ δράση σε αυτό το τρίτο match της βραδιάς και της κάρτας. Απλά θέλω να δω αν ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας, πώς θα τρέξει ο τρίτος γύρος ύστερα από τόσα πολλά χτυπήματα που έχουν ανταλλάξει δύο fighters. Βέβαια, πολλά σημεία. Και τέλος του δεύτερου γύρου. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Να πούμε, Γιώργο, ναι. Δεν ξέρω τι θέλεις να αναφέρεις, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για το Γιάβα, το ναι. Μεγαλύτερο γυμναστήριο στην Ευρώπη. Τώρα μιλάμε για 6.000 τετραγωνικά μέτρα στο ψυχικό, τρομερή. Ένα τεράστιο gym, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη όπως αναφέραμε, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε η ζήγηση των αθλητών για την επαγγελματική διοργάνωση No Limits 25, The Power of Soul. Και αν έμαθα καλά, θα υπάρχει και ένα καινούριο στον Πειραιά, έτσι, το οποίο αναλαμβάνει να το στηρίξει η ΟΓΟ Επιτάκου. Το management το έχει η κυρία Επιτάκου. Παντού η αγαπημένη μας ΟΓΟ. Ματσάρα, να γυρίσουμε πάλι πίσω, ματσάρα, θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ αμφίροπο και θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο δικός μας πρωταθλητής, ο Καρούσος, γιατί ο μικρός, ο 18χρονος ο Τζόρντι Λαρέτ, είναι πάρα πολύ κοντά στα σημεία και ξεκούραστος θα έλεγα. Γενικά αυτή η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι με διάθετες που έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Ο καθένας παίρνει τα σημεία του με τελείως διαφορετική δουλειά πάνω στο ring, αλλά είναι και οι δύο πάρα πολύ κοντά. Έτσι ακριβώς. Τελευταίες οδηγίες από τον Walter da Silva, τον προπονητή του Λαρέτ, και είμαστε έτοιμοι για τον τρίτο και τελευταίο γύρο. Και ο Andrew Rules στα 70 κιλά. Ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Ο Λαρέτ ανεβάζει κι άλλο ρυθμό, αριστερό δεξέ. Ωραίο σπάσιμο και αποφυγή από τον Καρούσο. Πέρασε τώρα δεξιά κόντρα και αριστερό κροσέ στην έξοδο ο Καρούσος. Πάρα πολύ καλές άμυνες. Πολύ καλές και παρόλα αυτά ο Λαρέτ προσπαθεί να μικρύνει την απόσταση και περνά ένα ωραίο δεξί ευθείο. Εδώ βλέπουμε και τον Ηλία τον Μασταντέα, έτσι, από την Seven. Seven Ελλάς, εξαιρετικά προϊόντα. Πολύ ωραία απόσταση. Είδες αυτό που λέμε ότι αλλάζει αμέσως την κάρτα και δουλεύει και την αριστερή και τη δεξιά ο Λαρέτ. Ορίεται εδώ στις τελευταίες οδηγίες του Da Silva. Μιλάμε τώρα και για τη δύναμη του γυμναστηρίου του, Amsterdam, Mike Gym. Απ' την άλλη Αθανασόπουλος, Κώστας Αθανασόπουλος, η δύναμη των fighters. Αριστερό, κροσέ, δεξί, low. Για να δούμε τώρα ένα χτύπημα κάτω από τη μέση. Δεν το ήθελε ο Λαρέτ. Εκτιμώ δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ο Καρούσος έτσι κάτω είναι πάρα πολύ σκληρός παίχτης. Το συζητάμε. Ναι, συνεχίζεται ο αγώνας χωρίς κανένα πρόβλημα. Fair play και από τους δύο. Δίνουν τα χέρια. Πολύ καλή αντίληψη από τον Καρούσο. Βλέπει όλα τα χτυπήματα. Πάρα πολύ καλό μάτι. Πραγματικά και ακούραστος παρά τα 34 του, με έναν 18χρονο ο οποίος δεν κάνει βήμα πίσω. Εδώ βλέπουμε και οι δύο fighters προσπάθησαν να περάσουν ένα ανοιχτό πολύ ωραίο αριστερό άπερκα στο σαγόνι ο καθένας του αντιπάλου του. Ανοιχτό κροσέ. Και σημείο από τον Λαρέτ με τα πόδια. Πολύ αμφιρόπος γύρος. Έτσι, και θεωρώ ότι... Γενικά είναι αφιρούπος αγώνας εγώ, θέλω να δω τι θα αποφασίσουν οι κριτές, είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση. Πραγματικά, και άλλο ένα σημείο για τον Λαρέτ. Αν και θέλω να πιστεύω ότι ουσιαστικά έχει πάρει πάρα πολλά σημεία φεύγοντας, με βήματα προς τα πίσω ο Καρούσος. Αυτός ο γύρος, βλέπω τον Λαρέτ να παίρνει πολλά σημεία και να τσιμπάει και με τα πόδια, έτσι. Εντάξει. Θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι.
πραγματικά πολύ ωραίο. Ο Καρούσο συνεχίζει εξαιρετική δουλειά με την πυγμαχία του, με αριστερά κροσέ που είναι όλα καθαρά και πάνε όλα προσγειώνονται στους αγώνες του αντιπάλου του, όλα είναι landed. Πραγματικά. Τελευταίες στιγμές σε αυτό το γύρο και αγκαλιάσματα. Αριστερό δεξέ, πάλι από το Καρούσο. Low η απάντηση και αριστερό δεξέ. Δύο σημεία από τον Λαρέτ. Από τον Λαρέτ με ταυτόχρονο χρηματισμό προς τα μπροστά. Δυνατό ματς, πολύ δυνατό. Άπεκα τον Λαρέτ. Αριστερό από τον Καρούσο. Πάνω στην άμυνα όμως του Καρούσο, να το διευκρινίσουμε αυτό. Βεβαίως. Είχε σηκώσει τις αμυνές του. Ανοιχτό δεξί κροσέ τώρα από τον Καρούσο. Και τέλος του αγώνα. Να δω τι θα δείξουν τώρα οι κριτές. Είναι πολύ δύσκολο μάτς. Εδώ τα replay. Έξυπνο σημείο από τον μικρό. Επειδή δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα ούτε πληροφόρηση αυτή τη στιγμή αναφορικά με τα σημεία των διαδηλητών, εγώ βλέπω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Είναι τόσο κοντά που θα μπορούσε να δοθεί ακόμα και εξ' αράουντ. Για να δούμε. Να δούμε την ετοιμιγωρία. Να δούμε τους κριτές. Πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει. Και ναι. Και έχουμε τέταρτο γύρο, extra round. Extra round, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Εδώ θα τα δώσουν οι δύο αθλητές όλα. Αυτός ο γύρος είναι ουσιαστικά και αυτός που θα καθορίσει τον νικητή. Βέβαια, βέβαια. Μηδενίζουμε το κοντέρ τους στα σημεία και ξανά από την αρχή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Extra round. Καρούσος πάλι με βήματα προς τα πίσω μαζεύει τα σημεία του, κυρίως με την πυγμαχία του. Απ' την άλλη, Λαρέτ προσπαθεί να περάσει τα low kicks του ώστε να μαζεύει και αυτός σημεία. Ο Κώστας Θανασόπουλος συνέχεια από κοντά δίνει οδηγίες στον αθλητή του. Πολύ πιο σοβαρός ο Θανάσης ο Καρούσος εδώ, κλεισμένος παίρνει τα σημεία του. Ο πιτσιρικάς έχει κατεβάσει χέρια. Να το σημειώσουμε αυτό. Ναι, γιατί σκέφτεται μόνο την επίθεσή του. Και αυτό σίγουρα διευκολύνει τη στρατηγική και τις τεχνικές που θα εφαρμόσει ο Καρούσος. Όπως τώρα πέρασε μια πολύ ωραία δεξιά κόντρα ο Καρούσος, άμεση αντίδραση με το αριστερό direct ο Λαρέτ. Και σημείο low kick από τον Λαρέτ. Μάχη, μάχη πολύ δυνατή. Γιώργος Μιχαηλίδης από κοντά, ο διαιτής. Πολύ ωραίο εσκίφ και ταυτόχρονο πέρασμα με το δεξί. Αγκιστρωτό χτύπημα από τον Καρούσο. Μαζεύει τα σημεία ο Λαρέτ. Μαζεύει. Τα πόδια του βλέπουμε συνέχεια. Κλασική Ολλανδική συμπεριφορά. Τα low kicks. Πρέπει. Έξυπνος ο Δανάτης, έξυπνος φεύγει. Εδώ έφαγε όμως δύο χτυπήματα, δύο σημεία για τον Λαρέτ. Πρέπει ο Καρούσο να δώσει και αυτός πολλά λόγους. Ναι, 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 τα σημεία είναι. Όπως τώρα ένα high round kick από τον Butterfly Καρούσο. Ωραία άμυνα από τον Καρούσο. Έβγαλε μπλοκ πάνω στο γόνατο του Λαρέτ. Και φανταστικό το χτύπημα του. Άλλο ένα, αυτό που είπαμε. Καθαρά σημεία. Παίρνει πάρα πολύ καθαρά σημεία ο Θανάσης. Πολύ ωραίο σπάσιμο μέσα και ταυτόχρονο αριστερό. Ανοιχτό κροσέ από τον Καρούσο. Τρομερή κοντρά. Ωραίες άμυνες. Λαρέτ παρόλα αυτά δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει μπροστά. Ματσάρα, ματσάρα Χρήστο. Λαρέτ Καρούσος στο καλύτερο μάτς μέχρι στιγμής, το τρίτο στη σειρά της κάρτας. Αριστερό ανοιχτό κροσέ πάλι περνάει, πάλι προσγειώνεται στο σαγόνι του Λαρέτ από τον Καρούσο. Χτυπήματα από τον Λαρέτ. Προσπαθεί να στριμώξει τον Καρούσο. Πολύ σωστά. Βήμα πίσω και για τους δύο αθλητές. Αλλαγή γκάρτα από τον Λαρέτ. Πολύ καλή άμυνα ο Θανάσης. Και πέρασμα ένα λόκι, καταποδίδει ο Λαρέτ. Ένα μπαράς. Ένα σερί τώρα δύο, από τον Λαρέτ. Κανένα πρόβλημα, έβγαλε πολύ καλές άμυνες. Φοβερός γύρος. Ο Καρούσος. Και τελειώνει το extra round. Για να δούμε τώρα ποιος θα αποφασίσει. Και οι δύο γωνίες συγχαίρουν. Και τι. Νομίζω ότι πραγματικά
είναι αμφίροπος ο αγώνας. Θεωρώ και δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Θανάση, τον Καρούσο, η γκάρ του, το κλείσιμό του, έτσι, και τα καθαρά σημεία που έχει πάρει. Για να δούμε, την εγωρία θα μας δείξει και το αποτέλεσμα. Σίγουρα πάρα πολύ καλύτερη πυρμαχή από το Καρούσο, πάρα πολλά χτυπήματα που προσγειώθηκαν στο σαγόνι του Λαρέτο όπως τώρα. Ανταπέδωσε, ματσάρα, Χρήστο, να δούμε. Απ' την άλλη, Λαρέτ μάζεψε πάρα πολλά σημεία με τα λόγους. Ψηφική απόφαση των κριτών, 2-1, δύο συμφώνησαν λοιπόν, ότι νικητής της ελληνοολλανδικής μάχης για απόψε είναι ο Θανάσης Butterfly.